Να περάσουμε στην Όνια Ιωαννίδου. Βάλει γυαλί, αγαπημένη. Λοιπόν, βιβλίο, μουσική, θέατρο. Πάμε. Σοφία Ραυτοπούλου συνάντησε την Όνια Ιωαννίδου. Αθώος ή ένοχος. Κράτησα δύο τίτλους, παιδιά, που μου αγγίξαν πάρα πολύ και είμαι πολύ κοντά κιόλας εγώ σε αυτό. Βρέθηκα από το Εθνικό Θέατρο στον Παρνασσό από τις τουαλέτες στη φόρμα του εργάτη και ο σύζυγός μου ήταν πολύ τάραντος. Όταν μου ζήτησε να φύγουμε, την έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη. Κοντά μας. Με το δεύτερο το καταλάβαμε, με το πρώτο δεν καταλάβαμε. Θα σου εξηγήσω αργότερα εσένα. Θα συναντάμε στο θέατρο Eliart στην παράσταση Αθώος ή Ένοχος. Πείτε μας λίγα λόγια για το έργο αλλά και για το δικό σας ρόλο. Το έργο είναι ένα δικαστικό δράμα. Πραγματεύεται, μάλλον, το δικαστήριο ερευνά μια υπόθεση δολοφονίας. Ο δικός σας ρόλος. Εγώ είμαι η πρόεδρος του δικαστηρίου. Η πρόεδρος είναι η μαέστρος. Τηλεοπτικά. Φέτος είμαι στην Ερτένα. Στην μια νύχτα του Αυγούστου, πολύ ωραία σειρά, και θα είμαι και στην παραλία. 10 χρόνια αποχής από την τηλεόραση. Ήταν δική σας επιλογή? Εν μέρη. Συγκυρίες, τρόπο ζωής. Εγώ είμαι και λίγο στην απέξω, όπως μου λένε και οι συνάδελφοί. Είμαι μέσα έξω. Δεν υπήρξα ποτέ έτσι δικτυωμένη, δεν το λέω αρνητικά. Απλώς δεν είμαι στα μέσα, στο Facebook, στο Instagram. Και μάλιστα μου είπαν κάποιοι φίλοι, και μου το λένε συνέχεια, ότι Νόνη, αν δεν είσαι εκεί, είναι σαν να μην υπάρχεις. Και είναι κάτι που με θλίβει. Για 12 χρόνια ζούσατε μια ασκητική ζωή με τον σύζυγό σας, χωρίς ρεύμα, εκτός Αθήνας. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα 12 χρόνια ήταν καθοριστικά για τη ζωή μου. Ήταν μια μαθητεία. Πώς είχατε πάρει την απόφαση τότε, να πείτε ότι τα αφήνω όλα και ναι, επιλέγω ένα διαφορετικό τρόπο τίποτε, ζωής. Συνάντησα τον άντρα μου και ερωτεύτηκα και αυτόν και τον τρόπο του, αυτό που είχε μέσα του, και τον ακολούθησα με ένα άλμα. Βρέθηκα από τη μία στιγμή στην άλλη από το Εθνικό, στον Παρνασσό, έτσι με ένα άλμα, από τις τουαλέτες και τα κρινολίνο, με μία φόρμα εργάτη, να φυτεύω. Δεν είχα ιδέα. Γνήσιο παιδί της πόλης, έτσι δεν είναι. Ο ηλεκτρισμός, μου λέγες, ο ηλεκτρισμός είναι μεγάλη ταραχή για τον εγκέφαλο. Είμαστε ανάπηροι άνθρωποι της πόλης, αλλά δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, όταν χρειάζεσαι ένα διακόπτη για να ζεσταθείς, έναν άλλο διακόπτη για να φωτιστείς, έφευγες ξύλα από τους γκρεμούς ή τα μάζευες με κουκουνάρια για να ανάψεις τη στόφα και να ψήσεις ένα φαΐ που μας κοβόλαγε ο τόπος. Όμως θέλει εκπαίδευση η ομορφιά. Ήταν στάση ζωής του συζύγου σας? Ναι, εκείνος το εισηγήθηκε και εγώ μπορώ να πω ότι το υπηρέτησα, αλλά και το έκανα πάνω από προσωπικό μου. Μου είπε, εγώ ξέρεις, ενώ ήταν σπουδαίος άνθρωπος, πολυτάλαντος, υπέροχος συνθέτης, καθαριστής, πράγματα, θάματα. Ξέρεις, μου είπε, εγώ φεύγω, είσαι. Είμαι. Μπαμ, μπαμ. Γινόμουν ένα με αυτό το περιβάλλον που ζούσα και όταν κατέβαινα στην Αθήνα ήμουν σαν αγρίμη. Φέγγαν τα μάτια μου. Δεν υπήρχε αυτή η οχράδα. Είχα κάτι ποντίκια, ένα σώμα φανταστικό που δεν γινότανε με προσπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα της ζωής μου. Η σιωπή. Να ακούς τη σιωπή, να ακούς το χιόνι να πέφτει. Και να εξαϊλώνεσαι, να γίνεσαι ένα με αυτό που υπάρχει γύρω σου. Να ακούς τα πουλιά. Δεν ξέρω, παιδιά, εκεί έρχεσαι κοντά στην ουσία. Πετάς πολύ περιττό, πολύ σαβούρα. Και αφού γκράζεσαι αλλιώς την ύπαρξή σου και το Θεό, όπως ο καθένας τον εννοεί, σε αστέρια, εκατομμύρια αστέρια, να, γιατί δεν υπάρχουν φώτα να τα κρύψουν. Είσαι λοιπόν μια κουκίδα μέσα στο σύμπαν, γεμάτη ευγνωμοσύνη και ομορφιά. Ήσασταν ευτυχισμένοι τότε? Ήμουν απόλυτα. Ήμουν πλήρης. Πετούσα, υπήρχαν μέρες που ήμουν 24 ώρα ύπνη, γιατί φτιάχναμε, ας πούμε, το σπίτι το εσωτερικό. Και ένιωθα να αιωρούμε, δεν πατούσα. Πετούσα. Τώρα είστε ευτυχισμένοι? Αισθάνομαι ότι από τη στιγμή που έφυγε εκείνος, Γαλήνη, όπου κι αν είναι, και εγώ έμεινα πίσω για να είμαι εδώ, αν το έχω ξαναπεί, υπάρχει κάποιος λόγος. Νιώθετε ότι του οφείλετε? Όχι με την έννοια του χρέους. Γιατί ο άνθρωπος που σε αγαπάει, δεν σε μεταμορφώνει, σε πάει εκεί που είσαι. Σε στηρίζει να φτάσεις, να ανέλθεις. Και αυτός ήταν. Ήτανε σκάλα, ήταν η δροσιά της ψυχής μου, ήτανε δάσκαλος, σύντροφος. Και όταν έκλεισε ο κύκλος του, με άφησε να συνεχίσω μόνη μου. Σκεφτήκατε να ξαναφτιάξετε τη ζωή σας? Όχι.
Δεν νομίζω ότι μπορώ. Δεν νομίζω ότι μπορώ. Ξέρεις, όταν έχει ζήσει τόσο δυνατά και με έναν τέτοιον άντρα. Άντρα, όχι μόνο μου. Σύντροφο. Ναι. Υπάρχει κάτι που σας λείπει από τη ζωή σας? Να σας πω, εάν... Δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, γιατί ξέρω ότι δεν θέλετε να με φέρετε σε δύσκολη θέση. Να με ρωτήσετε ίσως για τα παιδιά, έτσι. Παιδιά μου, και χωρίς καμία υπερβολή, είναι τα αδέρφια μου, είναι όλα τα παιδιά του κόσμου. Όπως θα έτρεχα για τα δικά μου παιδιά, που δεν έχω, τρέχω και για τους ανθρώπους που με χρειάζονται. Εσάς ήταν συνειδητή η επιλογή σας? Εντελώς συνειδητή. Για κάποιους λόγους δεν το επέτρεψε η ζωή μου. Την άκουσα και προχώρησα. Έχω να τριχιάσει. Και εγώ είχα πάρα πολύ καιρό να ακούσω. Οριακά θα βάλω τα κλάματα. Εξαιρετική συνειδητή. Τέτοιο λόγο, τέτοια σοφά λόγια. Και στην αρχή, ακούγοντας αυτή την απόφαση που πήρε, και σκεφτόμουν ότι όντως πού ζούμε και τι βαρύδι έχουμε πάνω μας και ποια είναι η ουσία της ζωής και ποια είναι η ευτυχία και το να έρθεις κοντά στο Θεό. Και έλεγα, μέσα μου αισθανόμουν μια χαρά για εκείνη και δύναμη και λέω, δες ένα πρότυπο. Μετά συνειδητοποίησα ότι αυτός ο άνθρωπος έχει φύγει και πώς να συνεχίσει τώρα αυτή η γυναίκα. Εγώ ολοκληρωμένη τη βρίσκω. Τη γέμισε αυτός ο άνθρωπος. Τη γέμισε, έζησε καλά. Γιατί, πόσο δύσκολο είναι αυτό. Έζησε κανονικά και την άφησε γενναία και αήττητη. Απέναντι σε γιατί μια ζωή που κάνουμε όλοι, μια λανθασμένη, ψευτική, γελία, ποταπή ζωή. Συμφωνώ σε ό,τι είπε. Και αυτή είναι η αγάπη. Ο γενναίος ο άνδρας, έτσι κάνει αισθάνεται μια γυναίκα. Αυτή είναι η γενναίη άνδρας. Και επίσης, μάνα δεν είναι αυτή που η οποία δίνει αγάπη στο παιδί της μόνο. Είναι αυτό που είπε στο τέλος, για μένα πάρα πολύ σημαντικό, ότι έχει την ίδια αίσθηση της μητρότητας, χωρίς να έχει δικά της παιδιά, απέναντι στους δικούς της ανθρώπους, σε άλλα παιδιά, στα αδέρφια της. Είναι μια τεράστια ψυχή και εγώ ένιωσα ηλίθεια. Να είσαι τώρα στο θέατρο, πρωταγωνίστρια, παρότι δεν είναι μέσα... Και στην τηλεόραση. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Στα κυκλώματα, τουλάχιστον. Ναι, ωραία, μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι της εξωστρέφειας των ανθρώπων που είναι στο χώρο της τηλεόρασης, στο χώρο του θεάτρου. Γιατί υπάρχουν και διαφορετικές παραστάσεις, βέβαια. Πάντα υπάρχει εκεί και τώρα είναι και σε δύο σειρές, γιατί είναι πολύ καλή ηθοποιός, προφανώς. Υπάρχει ποιότητα του ταλέντου της. Αλλά το να πεις από τις τουαλέτες, να βρεθώ στο Παρνασσό, φαντάζομαι ένα σπίτι, μια καλύβα που φτιάξανε μόνοι τους, χωρίς τίποτα, χωρίς ρεύμα, να τα φτιάχνουν όλα εκείνοι, να έρχονται κοντά στη φύση, με μια περιγραφή απίστευτη για τις σκηνές που τις έχουν αποτυπωθεί στο μυαλό και μας μετέφερε, για τα αστέρια, για τη φύση, για τις μυρωδιές. Ακοή, 12 χρόνια. Χωρίς ρεύμα, χωρίς τίποτα που προσφέρει σήμερα, που μας προσφέρει στην πόλη, ας πούμε, και παντού η κοινωνία μας. Και από την άλλη, εκεί να βρει την ευτυχία. Και μα το είπε κιόλας στη συνέντευξη, ότι ερωτεύτηκα τον άντρα μου και τον τρόπο ζωής του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί θα μπορούσε να πει ότι... Προφανώς, κάνω μια δική μου υπόθεση. Ασκητικός ο τρόπος ζωής. Ασκητικό, ναι, έτσι ήταν η ερώτηση του Γραφτοπούλου. Έτσι ξεκίνησε και η κουβέντα και να ξεδιπλώνεται. Που προφανώς υποθέτω ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε αυτή την αλλαγή. Αυτός ήταν ο τρόπος που θέλει να ζήσει, γιατί μάλλον ήξερε ότι υπήρχε ένα θέμα. Δηλαδή, πόσο απλό είναι να τα παρατάς όλα και να φεύγεις. Εκείνη ακολούθησε αυτόν, ακολούθησε τον έρωτά της. Ήταν καλλιτέχνης εκείνος. Μιλάμε για τον Άκη Τρενταφύλου, ήταν συνθέτης και κιθαρίστας. Η σειρά που πρωταγωνίστησε και έχει τελειώσει τώρα στην ΕΡΤ, το Μια Νύχτα του Αυγούστου, δίπλα στην Καβογιάννη και σε πολλούς άλλους σπουδαίους τοπιούς, είναι μια καταπληκτική σειρά. Πραγματικά. Αξίζει πολύ να τη δει ο κόσμος. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα και για την αλήθεια της και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον τρόπο που μίλησε. Σπάνε οι άνθρωποι όταν μιλούν, σπάνε το γυαλί και μιλούν από καρδιάς. Το κάνουν όταν δεν έχουν να κερδίσουν κάτι. Και εδώ δεν έχει να κερδίσει κάτι. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.